Πριν μία κριτική ασκεί η Διεθνής Αμνηστία στους ηγέτες του πλανήτη που χρησιμοποιούν την πολιτική του φόβου κατά τη δημοσιοποίηση για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον της ετήσιας έκθεσής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μη κυβερνητική οργάνωση επιτέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο εντός όσο και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που παρατηρήσαμε στις χώρες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεσή μας είναι βασικά η εξάπλωση και η άνοδος των κρατών που χρηματοδοτούν και θαρρύνουν το φόβο και τις διακρίσεις εναντίον των μειονοτήτων, εναντίον των ακτιβιστών, εναντίον διαφορετικών κοινοτήτων. Αυτή είναι μια παγκόσμια τάση. Ο πρόεδρος Τραμπ κατά την έναρξη της νέας χρονιάς υπογράμμισε ότι θα υποστηρίξει τα βασανιστήρια. Με δηλώσεις όπως αυτή δίνεται ουσιαστικά το ελεύθερο σε όλες τις άλλες κυβερνήσεις για να πράξουν το ίδιο. Στην έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εγκλήματα πολέμου που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή και στη στάση που κρατούν απέναντι στους μετανάστες και στους πρόσφυγες οι ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε τι συμβαίνει στη Συρία, την Ιεμένη, τι συμβαίνει στο Ιράκ φέτος, στη Λιβύη και τις προσφυγικές ροές. Βλέπουμε την Ευρώπη να κλείνει τις πόρτες της. Είναι ευκολότερο για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κλείνουν τις πόρτες τους όταν υπάρχει διάδοση μίσους κατά των προσφύγων.